Καλησπέρα την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρόεδρο του νέου πολιτικού σχήματος της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Καλησπέρα. Καταρχήν, σας. Ακούτε τόσο πολλά αυτές τις μέρες που φαντάζομαι ότι περίπου αναμένετε όλες τις ερωτήσεις μου. Ερώτηση πρώτη. Κατηγορήστε και από το κόμμα από το οποίο αποχωρήσατε, αλλά αυτά ήταν και τα σχόλια των εφημερίδων την επόμενη μέρα, ότι κατ' ουσίαν φτιάξατε πάλι, και λέω πάλι γιατί αυτή ήταν η κατηγορία και το 90-93 για παράδειγμα, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα. Ένα κόμμα δηλαδή που κατ' ουσίαν δεν είναι κεντρό, αλλά στα κοινωνικά και στα οικονομικά δεξιότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Χατζηγολάου, από τη δεκαετία του 80, όποιος πρότεινε αλλαγές, ανατροπές, ρήξεις, του κολλάγανε την ετικέτα του νεοφιλελεύθερου. Δεν είναι κάτι καινούριο. Κάθε φορά οι δυνάμεις της αδράνειας προσπαθούσαν να σταματήσουν την οποιαδήποτε πρόταση, ταρακουνούσε λίγο τα νερά. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε μία πλήρη πλατφόρμα. Είπαμε ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία. Διαφωνεί κάποιος ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία σήμερα στην Ελλάδα, αν θέλουμε να έχουμε επενδύσεις? Το θέμα είναι τι είπατε για τα κοινωνικά. Το θέμα είναι αν υπάρχει έντονο κοινωνικό στοιχείο. Αφήστε με να σας πω. Δηλαδή, αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στο κέντρο, αναμένει κανείς σοσιαλδημοκρατικές τοποθετήσεις. Αφήστε με να σας πω. Είπα κάτι το οποίο δεν έχει πει κανένα ακόμα στην Ελλάδα. Ότι είμαστε τόσο δυνατοί όσο ο πιο αδύναμος μας κρίκος. Είπα ότι πρέπει σήμερα με το πρόβλημα το οικονομικό που έχουμε, να στηρίξουμε τις γυναίκες. Σήμερα. Διότι αν οι γυναίκες σήμερα σπάσουν και δει εργαζόμενη γυναίκα, τότε έχει διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός. Είπα ότι πρέπει να χτυπηθεί ο κρατικοδίαιτος συνδικαλισμός. Και το πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου. Και αν αυτό είναι νεοφιλελεύθερο, είμαι έτοιμη να το υποστηρίξω. Είπα ότι δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, εχθές που ήταν το μεγάλο θέμα, να παίρνει υγιεινό πλάνο. Πάντως αυτά που μου λέτε τώρα δεν είναι μέτρα για τις ασθενείς κοινωνικές τάξεις. Μα ένα λεπτό, ένα αυτά λεπτό. Αυτά είναι μέτρα που μπορεί να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις, μπορεί να διευκολύνουν την αναθέρμανση της οικονομίας. Αφήστε με. Αλλά αυτό που διακρίνει το νεοφιλελεύθερο. Ναι, πέστε μου τι είναι νεοφιλελεύθερο. Από αυτόν, από αυτόν που έχει κοινωνική ευαισθησία, είναι τα μέτρα για τις ασθενέστερες τάξεις. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, τα μέτρα για τις ασθενέστερες τάξεις θα εξειδικευτούν και στο πρόγραμμά μας πλήρως. Εμείς προχθές καταθέσαμε τις αρχές και τους στόχους της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Είμαστε μέσα στη μεγαλύτερη κρίση. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα και αυτό που έρχεται είναι η ανεργία. Η ανεργία πρέπει να παταχθεί ή πρέπει να πολεμηθεί με όσα μέτρα έχουμε. Τα μέτρα που προτείναμε εμείς είναι ακριβώς για την πάταξη της ανεργίας. Επανέρχομαι λοιπόν. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό που συμβαίνει σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Τα καράβια δεν κινούνται τρεις μέρες από την Κρήτη και σήμερα άλλες δύο μέρες θα σταματήσουν, διότι έχουν δέσει και η εξαγωγή, η παραγωγή, η μικρή παραγωγή της Κρήτης δεν μπορούν να εξάγουν απολύτως τίποτα. Η Γενόπ ΔΕΗ παίρνει 500.000 δάνειο από την εταιρεία. Για να κάνει τι, κύριε Χατζηνικολάου? Από τα χρήματα των ανθρώπων που πληρώνουν τον ακριβότερο λογαριασμό της ΔΕΗ από ό,τι έχουν πληρώσει ποτέ. Είναι ποτέ δυνατόν αυτή η χώρα στη μέση αυτής της κρίσης να περπατάει με αυτόν τον τρόπο? Αυτά λοιπόν εμείς θα τα πούμε με το όνομά τους. Δεν με ενδιαφέρει αν θα με βρίσουν. Δεν με ενδιαφέρει αν θα μου κολλήσουν την οποιαδήποτε παρέα. Ψάχνω τι θα πείτε και αυτό θα αναμείνω για να σας κρίνω. Όχι, ένα λεπτό. Το επόμενο διάστημα πρώτα για όλα τη σύνταξη που κόπηκε. Βεβαίως. Για τον, για τον κατώτατο μισθό. Όμως. Δεν με ακούσατε. Δεν με ακούσατε όταν είπα ότι αντί να κόψουμε τη σύνταξη, γι' αυτό και εγώ όταν ψήφισα το σχέδιο διάσωσης της χώρας δεν ψήφισα τα επιμέρους μέτρα για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι είπα ότι αυτή η κυβέρνηση ξεκίνησε από τις συντάξεις, έκοψε τα 600 ευρώ και δεν ξεκίνησε από τον ΟΣΕ που μας κοστίζει 2 εκατομμύρια το τώρα, μήνα. Η δεύτερη κριτική, τη μέρα, με συγχωρείτε. Η δεύτερη κριτική που σας ασκείται και σας ασκείται έντονα είναι ότι είστε πολιτικό σχήμα, πολιτικό κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο να στηριχθεί σε μια επόμενη φάση η κυβέρνηση. Να στηριχθεί σε μια επόμενη φάση με κυβερνητική συνεργασία το ΠΑΣΟΚ. Λένε μάλιστα ότι στις συνεντεύξεις της η Ντόρα Μπακογιάννη τον τελευταίο καιρό
πιο πολύ επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία και στον Αντώνη Σαμαρά παρά στην κυβέρνηση και στον Γιώργο Παπανδρέου. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς είμαστε ένα κίνημα που γεννήθηκε μέσα από την κρίση. Γεννήθηκε μέσα από την κρίση διότι πλέον έχουμε πλήρως αντιληφθεί όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που είμαστε στον Μπάτμινγκτον, αλλά και πολλοί άλλοι σε ολόκληρη την Ελλάδα, ότι δεν ήταν στραβός ο γυαλός, εμείς στραβά αρμενίζαμε. Εάν σήμερα ολόκληρη η Ευρώπη κινδυνεύει να χαθεί η Ευρωζώνη, και το είπατε πάρα πολύ αναλυτικά πριν και δεν θέλω να το επαναλάβω, αλλά είναι η μεγάλη αγωνία όλων των ηγετών, εάν σήμερα στην Ελλάδα φτάσαμε σε αυτό το σημείο, είναι διότι απέτυχε το κράτος. Το κράτος δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Το κράτος έτρωγε, έπινε το αίμα του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας παρήγαγε και το κράτος, αυτό το τεράστιο αντιφάγο κράτος σταματούσε τα πάντα. Σήμερα λοιπόν είμαστε στη μέση της κρίσης. Εγώ τι είπα. Είπα ότι εγώ με εξέλεξε ο ελληνικός λαός στην αντιπολίτευση και στην αντιπολίτευση θα μείνω. Είπα ότι θα κάνω σκληρή κριτική στην κυβέρνηση εκεί που πιστεύω ότι έχει εγγενείς και πολύ μεγάλες παθογένειες και τις έχει. Οι μισοί υπουργοί κρύβονται σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, αντί να κάνουν τη δουλειά τους. Κρύβονται για να σώσουν το πολιτικό τους image. Image, τέλος εικόνα. Πάντων, να μην πω τίποτα. Εάν χαθεί η Ελλάδα, ποιος από εμάς θα επιβιώσει, κύριε Χατζηνικολάου? Το ερώτημα όμως είναι. Ποιος. Εγώ λοιπόν να λέω. Κάνω ένα υποθετικό σενάριο. Ένα λεπτό. Για να καταλάβω απλά. Εγώ σε κυβέρνηση Παπανδρέου και υπουργικά οφίτσια και καρέκλες δεν θέλω και δεν θα πάρω. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα είμαι αντιπολίτευση. Ζητώ όμως εθνική ερώτημα. Συνεννόηση. Το οποίο κύριε θα το συναντάτε καθημερινά από τώρα και μέχρι τις εθνικές εκλογές. Το απλό ερώτημα θα είναι. Μιλήσατε, είστε η μόνη δύναμη που μίλησε ανοιχτά υπέρ των κυβερνητικών συνεργασιών στην Ελλάδα. Με ποιους θα συνεργαστείτε? Όχι, όχι, ένα λεπτό. Δηλαδή την επόμενη μέρα των εκλογών. Θα συνεργαστείτε. Δεν είμαστε ακόμα στις εκλογές. Η λογική που θα έχετε θα είναι συνεργασία των δυνάμεων της κεντροδεξιάς ή συνεργασία με το ΠΑΣΟ? Θα σας πω. Γιατί αυτή την εντολή, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την είναι ο ελληνικός λαός. Αισθάνεστε πιο κοντά με το ΠΑΣΟ σήμερα παρά με τη Νέα Δημοκρατία? Έχω ίσες αποστάσεις και από τους δύο. Η απάντηση πώς γίνεται αυτό? Μέχρι χθες ήσασταν σπλάχνο από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ξαφνικά νιώθετε ίση απόσταση? Ναι, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, η σημερινή δεν είναι με κανένα τρόπο η Νέα Δημοκρατία την οποία κάποτε υπηρέτησα εγώ για πάρα πολλά χρόνια. Οι νεοδημοκράτες και οι νεοδημοκράτες. Γιατί δεν εκλεγήκατε εσείς αρχηγός? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, μην με φύγετε. Όχι, δεν σας προσβάλλει αυτό το πράγμα. Γιατί σας προσβάλλει? Έχω μείνει με πάρα πολλούς αρχηγούς στη Νέα Δημοκρατία. Έχω δώσει πάρα πολλές μάχες για τη Νέα Δημοκρατία. Όταν η Νέα Δημοκρατία, αυτό το που ονομάζεται φιλελεύθερο κομμάτι της, το θεωρούσε ένα πολύτιμο, μια πολύτιμη συνιστόσα αυτής της παράταξης. Σήμερα αυτή η συνιστόσα δεν υπάρχει. Απαγορεύεται να ομιλεί. Το μόνο καλό νέο που δημιουργήθηκε για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι τώρα που δημιουργήθηκε η Δημοκρατική Συμμαχία, για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο, οι βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα αύριο θα έχουν δικαίωμα λόγου. Ήδη δηλαδή, με την παρουσία μας, κάναμε μια παρέμβαση στο πολιτικό σκηνικό, εποφελία κατά την άποψή μου του πολιτικού συστήματος. Να γυρίσω όμως το ερώτημά σας για να απαντήσω συνολικά. Εθνική συνεννόηση, κύριε Χατζηνικολάου, δεν σημαίνει καρέκλες, δεν σημαίνει συγκυβέρνηση. Σημαίνει να συνεννοηθούμε για τα αυτονόητα. Αναθεωρητική βουλή. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν στην Ελλάδα. Δεν αφορά το μνημόνιο, δεν έχει κανένα λόγο να πηδήξει στον αέρα ο κ. Σαμαράς. Είναι ανάγκη να υπάρξει αναθεωρητική βουλή. Όχι, θέλω να πω, είπε ότι δεν συζητάω. Η κριτική σας είναι εστιασμένη σε αυτό. Όχι, είπε. Λέτε ίση απόσταση. Έτσι είναι, κυρία Μπακογιάννη. Αλλά τον τελευταίο καιρό η κριτική σας είναι εστιασμένη στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι εστιασμένη στο ΠΑΣΟΚ και στις αδυναμίες του και στη Νέα Δημοκρατία και τις αδυναμίες της. Εγώ είπα, αναθεώρηση του συντάγματος, συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει. Το άρθρο 16 συμφωνούμε ότι πρέπει να μην υπάρξει. Όταν ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είπε περίπου τα ίδια πράγματα που είπα εγώ, τον οποίο δεν τον αποκαλέσατε νεοφιλελεύθερο. Μετά από τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε, που δεν θα έρθει στο κόμμα μου για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, ο Αλέκος Παπαδόπουλος προτείνει και λέγει την αναθεώρηση του συντάγματος. Την πρότεινα εγώ στον Μπάτμινγκτον, δεν την έχω προτείνει ούτε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η χώρα χρειάζεται κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές και τομές. Αυτό εννοώ εθνική συνεννόηση. Μπορούμε σε τελική ανάλυση, κύριε Χατζηνικολάου, να βάλουμε πλάτη για την Ελλάδα στο εξωτερικό, από όπου μπορεί ο καθένας, για να μπορέσουμε Επομένως, να στηρίξουμε τη χώρα μας. Αυτό εννοώ εθνική από συνεννόηση. Αυτό που μου λέτε περί ίσων αποστάσεων, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θεωρείτε τη Δημοκρατική Συμμαχία κόμμα της κέντροδεξιάς, αλλά κόμμα του κέντρου. Βεβαίως. Και θεωρώ την Δημοκρατική Συμμαχία ένα κίνημα, γιατί κίνημα είναι η Δημοκρατική Συμμαχία, σας εξήγησα και πώς γεννήθηκε.
ένα κίνημα το οποίο μετά τις εθνικές εκλογές, όπου ο ελληνικός λαός θα μοιράσει την εντολή του και θα πει ποιος θέλει να κυβερνήσει, θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις κυβερνητικές του ρόλο ευθύνες. Γκένσερ θα θέλατε στο επόμενο πολιτικό σκηνικό για τον εαυτό σας, να το πω έτσι, δηλαδή...